Θα θυμάσαι, αγαπητέ δάσκαλε Κυμπαρίδη, ότι αναφερθήκαμε διεξοδικώς και διαμακρών για την καμπάνα, τη μεγάλη καμπάνα του Κυλγκής στο Κάρς. Εγώ θα συνέχιζα την ιστορία μου αναφερόμενος στην ζωή της καμπάνας στην Ελλάδα. Και θα θυμάσαι ότι είπα τη μεταφέρανε με το πλοίο και την εγκατέλειψαν ή βρέθηκε στην αποβάθρα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως αυτοί που την συνόδευσαν, αυτοί που πρωτοστάτησαν, φαίνεται δεν θα είχαν καλή τύχη, γιατί η ιστορία λέει ότι η καμπάνα βρέθηκε καταλυμμένη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια. Και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Φαίνεται άλλοι λόγοι, δεν ξέρω αν υπήρχαν και μηχανικοί λόγοι, δεν είχαν κοδωνοστάσια, δεν είχαν μηχανήματα να την σηκώσουν κλπ. Ή αυτοί που τη φέρανε είχαν άλλες προτεραιότητες, ή πέσανε και αυτοί θύματα των μεγάλων, ας πούμε, εκεί, λιμωδών ασθενειών. Πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι μέχρι το 1928, δηλαδή 7-8 χρόνια, παρέμενε στα αζήτητα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Τότε είχαν στη Θεσσαλονίκη συμπήξει και κάποιους συλλόγους προσφυγικούς, σύλλογο Καυκασίων κλπ. Και αυτός ο σύλλογος, μια που στο Κυλκής διαθέτει και τρένο και υπάρχουν πολλοί Καυκάσοι, δεν τη δίνουμε στο Κυλκής. Το θέμα ήρθε, για πω λίγο λεπτομέρειες, γιατί είδαν το φως της δημοσιότητας στο Κυλκής, αλλά ίσως μερικές φορές να ξεφεύγουν και λίγο από την πραγματικότητα. Θα προσθέσω μερικά, κατά τη γνώμη μου, καινούργια στοιχεία. Ότι ήρθε και απασχόλησε το θέμα το 1928 το τότε κοινοτικό συμβούλιο του Κυλκής, διότι η Μητρόπολη αρνήθηκε να το δεχθεί. Η Μητρόπολη του Κυλκής. Και μάλιστα έναντι συμβολικού ποσού των 20-30.000 δραχμών της εποχής εκείνης, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε τις αποφάσεις του, ναι, με να το αγοράσουμε εμείς, να το προσφέρουμε στην Εκκλησία, διότι η Εκκλησία η Μητρόπολης δεν έχει λεφτά, αν και ο δεσπότης εκείνης της εποχής ήταν ποντιακής καταγωγής, εξυνόπης ο Κύριλλος Αφεντουλίδης, Κύριλλος Αφεντουλίδης, το 1928. Δεν δέχθηκε. Και από μόνη της η κοινότητα τότε, παρόλα τα ισχνά οικονομικά της, διότι μερικοί είπαν δεν έχουμε και το αποθεματικό μας είναι μικρό και λίγο και δεν ψήφισαν όλοι. Που ήρθε δυο φορές στο Συμβούλιο το θέμα για να υπερψηφιστεί τελικά και φέρανε με το τρένο την καμπάνα και από το σταθμό τη φέρανε με κάρα και με άλογα και με βουβάλια και βόδια, το ένα πίσω από το άλλο, ζευγάρι, και την εναπόθησαν στην πλατεία εδώ τώρα, αυτή την περίφημη πλατεία του κήπου. Ναι. Έτσι, το πάρκο. Το πάρκο. Τότε ήταν μια ανοιχτή αλάνα, ένας χώρος. Υπάρχουν κάποιες λίγες φωτογραφίες που δείχνουν. Εκεί παρέμεινε μερικά χρόνια. Ένα, δύο, τρία, εκεί γύρω, δύο με τρία. Και κάποια φορά αποφάσισαν, είπανε, μα είναι δυνατόν τώρα, θα την πάμε στον Αγιώργη να βροντάει και λοιπά και να ακούγεται στην. Και πάλι βλέπουμε το δεσπότη να αντιδρά. Και μάλιστα κάποια φορά, αφού πληρώθηκε και η δεύτερη δόση πάλι από το Κοινοτικό Συμβούλιο, κάποια φορά απαντάει στο Κοινοτικό Συμβούλιο, δεν θέλω να πάει στον Αγιώργιο, δεν με ρωτήσατε εμένα, κάντε ό,τι νομίζετε από μόνοι σας. Και σηκώθηκαν αυτοί και πήγαν με πανηγυρικό τρόπο, έχουμε τις φωτογραφίες, με τα βουβάλια εκείνα εκεί, τα άγρια βουβάλια, αναφέρουν και χιλιάδες κόσμος, λένε οι ανταποκρίσεις της εποχής εκείνης, ότι 5.000 κόσμος συνόδευσε την καμπάνα με τα δακρύων και την ανέβασαν στον Αγιώργη που δεν είχε αυτόν τον δρόμο ή κάποια μονοπάτια εκείνη την εποχή, να φανταστεί κανείς. Ο δρόμος πιθανότατα να ήταν από την περιοχή του Σπηλαίου έτσι και από την περιοχή του Θεάτρου και του Αναψυκτηρίου, κάπως έτσι ήταν,
Και πάνω στο Αγιώργης δεν είχε υποδομή να δεχτεί. Δεν είχε καμπαναριό, ανάλογο καμπαναριό. Και στήσανε πρόχειρα με καδρόνια κάποιο ικρίωμα εκεί και την κρεμάσανε, λένε, το 1930, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δεσπότη Κυρίλου. Και μάλιστα αν δεις τις φωτογραφίες, και το λέω τώρα γιατί τις πρόσεξα, προσπάθησα να μαντέψω κάποιους από τη φυσιογνωμία ποιοι ήταν αυτοί, πιστεύω ότι μερικούς αναγνώρισα εκείνη της εποχής, με κάτι καυκάσικες μύτες, το λέω για τους ηρωικούς ακροατές μου. Δεν είδα κανέναν παπά. Είναι δυνατόν με 5.000 κόσμο σε ένα εκκλησιαστικό πράγμα να μην συνοδεύει κανένας παπάς? Και είχαμε τόσους παπάδες καυκασίους εδώ στο Κυλκίστον καιρό εκείνο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο δεσπότης έδωσε εντολή να μην, δεν είναι δουλειά της εκκλησίας αυτή. Απόδειξη του γεγονότος ότι δεν υπήρχε και επάνω καμπαναριό. Δεν νομίζω τώρα, βέβαια δεν υπάρχει κανείς στη ζωή να θυμάται ότι ήχησε και ποτέ εκεί πάνω. Με αποτέλεσμα, όταν του δόθηκε ευκαιρία του δεσπότη, όλοι μιλάνε πως ανέβηκε πάνω και ο Τσούγκας ανέβηκε και ανέγνωσε και ένα, έβγαλε και ένα λογίδριο ο γυμνασιάρχης τότε, που δεν ήταν Πόντιος, αλλά ήταν ο Τσούγκας ο γνωστός ο φιλόλογος, και υπάρχουν φωτογραφίες, ότι κατέβηκε από εκεί σιωπηρά από τον Αγιώργη και φιλοξενήθηκε πάλι στην αυλή της Μητροπόλεως όπου υπάρχουν φωτογραφίες. Και θα πρέπει να κατέβει και προς το τέλος της αυτής του Μεταξά ή στις αρχές της κατοχής, διότι όλο αυτό το διάστημα της κατοχής βρίσκεται στην αυλή της σημερινής Μητρόπολης πεσμένη, διότι δεν υπήρχε ανάλογο κοδωνοστάσιο. Και όχι μόνο αυτό, τα σχέδια της Εκκλησίας θα πρέπει να ξέρουν οι κυλκισιώτες και όλοι όσοι μας ακούνε, ότι αυτή η Εκκλησία που τώρα στεγάζει τη Μητρόπολη χτίστηκε πολύ μεταγενέστερα και ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ωστόσο όμως τα σχέδια του Ευθυμιάδη, του μηχανικού, είναι από το 1930, που δεν τελεσφόρησαν για οικονομικούς λόγους. Προέβλεπαν ένα κοδωνοστάσιο τον καιρό εκείνο, που δεν υπήρχε θέμα αυτής της μεγάλης καμπάνας. Συγκεκριμένο είναι και αυτό που βλέπουμε τώρα, που εκεί δεν χωρούσε αυτή η καμπάνα. Δηλαδή δεν προβλεπόταν αυτή η καμπάνα να κρεμαστεί. Και αναγκάστηκαν το ενέτη 1950-52, μέχρι τότε ήταν η καταγής, υπάρχουν και φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες του 44, του 46, βγαίνανε ως αξιοθέατο, βγαίναν φωτογραφία στην αυλή της αυτής καταγής, χαμέ που λένε, και το 50-52 χτίστηκε μια τριώροφη κατασκευή για τις ανάγκες του καμπαναριού, και πάνω ψηλά στον τρίτο όροφο, εκτεθειμένη στις συνθήκες τις καιρικές, η καμπάνα ανέβηκε με βαρούλκα κλπ. Στο ισόγειο ήταν ένας χώρος όπου έμενε ο παπάς της Εκκλησίας. Εγώ ενθυμούμαι ιερός μαθητής τότε στο κατηχητικό της Αποστολικής Διακονίας, αυτές οι αίθουσες εκεί που είναι τα μαγειρία, πήγαινε και σύχναζα, δεν είχα και πού να πάω, δεν υπήρχαν και χώροι δημόσιοι τότε, και έβλεπα τα πράγματα. Στο μεσαίο έβγαινε μια αίθουσα με σκαλάκια, ανεβαίναμε και μας κάναν κατηχητικό, και στο τρίτο επάνω ήταν η καμπάνα, στην οποία ανεβαίναμε με σιδερένια σκάλα και κρεμόμασταν από το γλωσσίδι, το οποίο φτιάχτηκε, βρήκα τα πρακτικά της Επιτροπής της Μητρόπολης, που λέει ότι ανατέθηκε στο Γεώργιον Τσαβδαρίδη ένα σιδερά και έφτιαξε γλωσσίδι, το τοπούζι αυτό, το οποίο είναι, θυμούμε ότι ήταν και τροχισμένο για να λιανθούν οι ακμές και οι γωνίες του. Αυτό το θυμούμε καλό, και κρεμόμασταν και στο τοπούζι και κρυβόμασταν, μικρά παιδιά χωρούσαμε κάτω στην καμπάνα. Άκουσα δε και είδα, και εδώ θα καταλήξω, βρέθηκα ένα πρωί, θα πρέπει να ήταν Δευτέρα πρωί, διότι ήμασταν απογευματινοί στο γυμνάσιο τότε, βρέθηκα τυχαίως, φορούσα και ένα πουκαμισάκι και έγινε ψύχρα, και θυμάμαι ότι κρύωνα δύο μαστόρους επάνω σε μαδέρια με βαριοπούλες, με το αριστερό χέρι μέσα και το δεξί απ' έξω, και ντάγκα και ντούγκα και ντάγκα και ντούγκα, και έσφαγαν κομμάτι κομμάτι την
καμπάνα, τον δε δεσπότη να δίνει εξηγήσεις απαριστερά εκεί που έχει το καγκελάκι που είναι το επισκοπείο. Όταν άκουσα τη Μεγάλη Παρασκευή να χτυπάει η καμπάνα βραχνά, είπα πάει η καμπάνα, χάσαμε την καμπάνα. Αυτό το άκουσα με τα αυτιά μου από τον δεσπότη εκείνον με τα χρυσά τα δόντια, τον Ιωακήμ, που θα πρέπει να ήταν γύρω στο 1958, αν θυμούμε καλά. Και όταν είπε ραγίστηκε η καμπάνα ο δεσπότης, εγώ την ενθυμούμε την καμπάνα και τη ρογμή της από πάνω μέχρι κάτω, διότι είπα προηγουμένως δεν θέλω να δικαιολογήσω τον δεσπότη. Η καμπάνα ραγίστηκε, οι καμπάνες είναι για να ραγίζονται διότι είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Η καμπάνα όμως ήταν σύμβολο και ήταν η ιεροσυλία, ο θρηματισμός της και να την κατευθύνει σε χιτήριο, ανεξάρτητα ότι εξοικονόμησε άλλες 7 αυτές κλπ. Θα αποτελούσε το καλύτερο μνημείο, το καλύτερο σύμβολο του γένους μας, του προσφυγικού, του καυκάσικου, του ποντιακού, των ιστορικών, των αλυσμών, των πατρίδων κλπ. Και θα συνέδε το τώρα με το τότε. Και νομίζω ότι ήταν λάθος. Εντύπωση όμως κάνει, και θα τελειώσω εδώ για να τεθεί και το ερώτημα, ότι εκείνη την εποχή το Κυλκής Ποντιοκρατήτο είχαμε πάρα πολλούς επιφανείς και καλοστεκόμενους Πόντιους, με ισχυρή πολιτική δύναμη, βουλευτές Πόντιους, πολιτευτές Πόντιους, είχαμε εμπόρους Πόντιους, είχαμε σύλλογο, ένωση Ποντίων Κυλκής με πρόεδρο τον Τζορτανά, έναν μυστακοφόρο, και αυτός ο Ευθυμιάδης, ο Καυκάσιος, ο βουλευτής και γερουσιαστής στις δεκαετίες του 20-30 του Παπαναστασίου, στο Κυλκής εγκατεστημένο, το πρόλαβα κι εγώ, και κανένας δεν αντέδρασε. Εντύπωση κάνει ότι δεν αντέδρασαν οι κυλκησιώτες της εποχής. Εμείς βέβαια, εγώ νεαρός μαθητής, περιγράφω ό,τι είδα, όπως τα αντιμετώπισα, όσο έκοβε τότε το μυαλό μου, και τα καταθέτω σήμερα εδώ για να ίσως βοηθήσουν έτσι να ολοκληρώσει κανείς τις γνώσεις του γιου, γιατί από εκεί πέρα, όταν με μισόλογα ή δεν θυμούνται καλά, γράφτηκαν και πολλές τερατολογίες που απέχουν από την αλήθεια, αυτήν την οδυνηρή αλήθεια που θα έλεγα για την τύχη που είχε. Μάλιστα, να πω και τούτο, δεν ξέρω πόσο χρόνο μας δίνουν και πόσο αυτό. Υπήρχε ένας μύθος, θρύλος θα τον έλεγα εγώ, ότι η καμπάνα για να ηχεί τόσο καλά πρέπει να έχει μέσα χρυσό ή άλλα πολύτιμα μέταλλα. Και ότι για το χρυσό ο δεσπότης, και το λένε όσοι δεν πάνε τον δεσπότη και την εκκλησία γενικότερα, για το χρυσό, για να πάρει ο δεσπότης το χρυσό, και αναγκάστηκε η Επιτροπή τη Μητροπόλεως τότε, τα ονόματα είναι γνωστά και είναι γραμμένα στα πρακτικά, και ζήτησαν την άδεια του δεσπότη και πήγαν στο χιτήριο παρακαλώ για να παρακολουθήσουν οι δίης όμασοι του λιώσιμου της καμπάνας. Και να δουν πόσο χρυσός είναι, και φυσικά άνθρακες ο θησαυρός δεν είχε χρυσό μέσα. Ότι μπορεί να μπει χρυσός, ότι μπορεί στο μείγμα να μπουν, τα πάντα μπορούν. Όταν εγώ είπα σε ένα χιτήριο που κάλεσα να ξαναστήσω μια καμπάνα, μπορούμε να βάλουμε, είναι αλήθεια αυτά που λένε. Μωρέ, λέει, άμα θέλεις και εσένα σε βάζω μέσα. Μου είπε αυτός ο τσίτουρας, ένας τσίτουρας που έχει το μεγαλύτερο χιτήριο, είπε ότι μέχρι 3 τόνους μπορώ να φτιάξω εγώ καμπάνα. Επειδή εγώ έλεγα 4.200 ήταν αυτή, θα βρούμε κάποιον καλύτερο, και μείναμε στο θα βρούμε και δεν την ανασυστήσαμε την καμπάνα, που δεν είναι δύσκολο να ξαναφτιαχτεί, έστω και χωρίς τις κυριλικές γραφές, στο μέγεθός της για να θυμίζει. Και τις παραστάσεις μπορούν να γίνουν τα ανάγλυφα επάνω, δεν είναι δύσκολο νομίζω. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Έχουν στη διάθεσή τους. Δεν ξέρω τι πρόσθεσα, αλλά είχα την αυτή να τα πω. Διότι νομίζω ότι είναι μαρτυρία πραγματική, δεν είναι καμία υπερβολή. Αν θέλετε, σε μια τρίτη συνεδρία μπορώ να μαζέψω και τυχόν απορίες που μπορούν να γέννησε αυτή η συνέντευξή μας εδώ. Και ευχαριστώ για την υπομονή σου που μ' άκουσες έτσι σαν μαθητής, σαν και δάσκαλος που δίδασκες. Και καλός δάσκαλος μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.